αγαπημένο, που τους αγαπώ ιδιαιτέρους και τους δύο πάρα πολύ. Χάρης Χριστόπουλος, Ανίτα Μπραντ. Θέλω να πω πάρα πολλά ευχαριστώ στην Ανίτα μου τη γλυκιά, που μου έστειλε τρεις σακούλες με καλλιντικά καταπληκτικά, η καινούργια σειρά της Ανίτας. Ανιτάκι μου, θα τα πούμε. Θέλω κάποια στιγμή να έρθεις, να μας τα δείξεις και να κάνουμε και ωραία μακιγιάζ. Μαρία Ντονά. Ο απόλυτος ορισμός του έρωτα, ο απόλυτος ορισμός της αγάπης, εκεί που βλέπεις πώς ένας άντρας ακριβώς λυγίζει μπροστά στη γυναίκα του, μπροστά στο δημιούργημά του, το παιδί του, το οποίο το περίμενε όλα αυτά τα χρόνια. Μας ανοίγουν το χώρο στον οποίο εργάζεται η Ανίτα και μάλιστα συγκεκριμένα αυτός ο χώρος είναι εκεί που γνωριστήκανε για πρώτη φορά. Φυσικά μας μιλούν για τον έρωτά τους, για όλα αυτά τα χρόνια που είναι μαζί, για τα χρόνια το πώς γνωρίστηκαν, πώς εξελίχθηκε αυτή η αγάπη, αυτός ο έρωτας, για το μικρό τους πλασματάκι. Και ο Χάρης Χριστόπουλος δηλώνει στην κάμερά μας ότι είναι έτοιμος να πάρει το επίθετο της γυναίκας του Χάρη. Α. Τέλειο. Τέλειο. Πάμε να το δούμε. Έχει αλλάξει το επίθετό της και αν έχει γίνει κυρία Χριστοπούλου. Πρέπει να αλλάξει το όνομά μου για να είμαι κυρία Χριστοπούλου. Συγγνώμη, το όνομα αυτό είναι όνομα για καριέρα. Αφού θέλω να αλλάξω το δικό μου, εγώ και να λέω είναι Χάρης Μπραντ. Θα το έκανες αυτό? Εννοείται. Θα το άλλαζε το επίθετό σου? Εννοείται. Να, αυτή είναι η είδηση, μόλις τη βγάλαμε. Την χάνει αυτή τη στιγμή εδώ που κάνουμε τη συνέντευξη. Ήταν το παλιό μου στούντιο. Άνοιξε αυτή η πόρτα συγκεκριμένη και θυμάμαι και το φόρεμα που φόρεγε. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα και ένιωσα κάτι που δεν είχα νιώσει. Κάτι κουνήθηκε μέσα μου. Εσύ τον Χάρη είδες τον άντρα της ζωής σου? Ήτανε πολύ ιδιαίτερο. Εγώ, εντάξει, ήμουνα και νέα, αλλά δεν έχω ξαναζήσει τόσο έντονα συναισθηματικά όσο έζησα με τον Χάρη. Ήσουν έτοιμη αυτό, να το ζήσεις, το περίμενες? Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα ότι θα άλλαζε τόσο πολύ η ζωή μας. Είναι η ευτυχία που σου δίνει αυτό το πλασματάκι, δεν περιγράφεται, δεν περιγράφεται. Είναι και μια στιγμή, η στιγμή της γένας, όταν μου το βάλανε πάνω μου, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Είναι από τις πιο όμορφες στιγμές που έχω ζήσει. Την παρακάλαγα, το είχα βάλει σκοπό. Δεν νομίζω άλλος άντρας να έχει παρακαλέσει τόσο και πολύ. Και τέτοιος άντρας, Άννα, και τέτοιος άντρας. Όπως και την παρακαλάω και τώρα. Ναι. Γιατί ξέρω ότι έχεις βάλει γκάζλι και για το εννοείται δεύτερο παιδάκι και ξέρω ότι δεν κρατιέσαι. Και μου λέει, άσε με και κοίτα αυτό και πρέπει να χάσω τα κιλά μου. Και Χριστιανή μου, έλα τώρα που είναι η ώρα. Ξέρεις, τώρα που γυρίζει. Μια γυναίκα με τις αναλογίες της δικές σου, να αλλάζει το σώμα της, να παίρνει κιλά, να παχαίνει. Υπήρχαν όμως στιγμές που μπορεί να έβλεπες, ας πούμε, φωτογραφίες και να έλεγες πόπο, ας πούμε? Εννοείται πως υπήρχαν στιγμές και υπήρχαν και στιγμές που έκλαιγα. Έβλεπα τον εαυτό μου και έκλαιγα. Και τότε ήταν ο Χάρης που με παρηγορούσε. Ο σύμβουλος ομορφιάς, την ανέβαζα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, πόσα κιλά πήρες? Πήρα 24. Αλλά το ευχαριστήθηκα. Αυτό μπορώ να το πω. Έφαγα, έτρωγα ό,τι ήθελα. Εσείς που είστε τόσο ωραία μεταξύ σας και έχετε τόσο ωραία χημεία, είχαμε κάποια ποτέ τηλεοπτική πρόταση για αυτό το ζευγάρι, Χάρη Χριστόπουλο, Ανίτα Μπραντ? Θέλουμε πάρα πολύ. Εγώ το λέω. Αν και η Άννα έχει τόσο πολύ δουλειά που δεν ξέρω τι συνεργάτης θα είναι, θα σκοτωνόμαστε. Λειτουργούμε εντελώς ανάποδα, ναι. Οι διαφωνίες λύνονται όταν υποχωρώ εγώ. Συκοφαντίες του κιτρίνου τύπου. Ψέματα. Ποιος υποχωρείς εσύ? Κύριε Βαρθακούρη μου, εσείς με καταλαβαίνετε. Εμείς υποχωρούμε πάντα. Χάρη, το γιο σου τον έχουν ζητήσει καμπάνιες για να είναι το πρόσωπο? Μία φορά έγινε. Θα τον δώσετε είχαμε. Ή δεν θέλετε το παιδί να έχει καμία σχέση με αυτό το κομμάτι? Δεν είμαστε σε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε τι? Δεν είμαστε συντηρητικοί σε αυτά τα πράγματα που λένε όχι. Όχι, εσύ είναι, εσύ μπορεί να θέλει. Εγώ θα προτιμούσε όχι. Αυτά τα οποία ακούμε εκεί πέρα έξω και που βλέπουμε, ήταν πράγματα που εσύ τα ήξερες? Κοινό μυστικό ήταν και συγκεκριμένα, αλλά και γενικά. Σεξουαλική παρενόχληση. Αυτό συνέβαινε και θα συμβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Επίσης, σε όλους τους χώρους γίνεται. Πάντα παρενοχλείται μια ωραία γυναίκα. Μπορεί και ένα ωραίο αγόρι. Επίσης, τα είδαμε και αυτά. Γιατί και εσύ ήσουν ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας. Εννοείται. Βγήκαν στην επιφάνεια ορισμένα πράγματα με ονόματα και συγκεκριμένες πράξεις, οι οποίες, εντάξει, όταν οι πράξεις είναι κακουργηματικές ή είναι πλημελήματα και αυτά, τότε παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης.
έχει κάνει ψεύτικη πρόταση γάμου ο Χάρης? Όχι, δεν έκανε πρόταση γάμου. Με πήγε κατευθείαν στην εκκλησία. Είμαστε Σαντορίνη και ρωτάει η μαμά μου, εσείς πότε θα παντρευτείτε? Πότε παντρευτείτε? Και λέει, ο Χάρης απόψε. Πάμε για φαγητό. Ο Χάρης φεύγει πρώτος και μας λέει, ελάτε εσείς να με βρείτε μετά. Και τους πάω σε ένα ειδηλιακό στην Καλλιτέρα επάνω, σε ένα ειδηλιακό μπαλκόνι. Και είναι παπάδες, κουμπάρι, εκκλησίες, λουλούδια, τα πάντα. Μας περιμένει στην πόρτα μια κοπέλα και λέει, γεια σας, η νύφη ποια είναι? Να πάρω τα παλιά. Λέω, εγώ δεν ξέρω, εμείς για φαγητό έχουμε έρθει. Α, σε ρώτησε ποια είναι η νύφη. Θεϊκό. Έβγαλε και δαχτυλίδι. Εννοείται, Χρυσή. Βέβαια, την κανονική στιγμή που παντρευτήκατε, ήσασταν πάρα πολύ μόνοι σας, ήταν πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ακριβώς το αντίθετο. Σε ένα μικρό νησάκι έξω από τη Λευκάδα, που υπάρχει μόνο μια εκκλησία, είναι σαν γεωγραφία. Λίγο άμμος και ένα κλεισάκι και ένα δεντράκι. Μα τι ωραίοι άνθρωποι είναι αυτοί. Έτσι. Όσο τους γνωρίζω, τόσο πιο πολύ. Πού να δεις το παιδάκι τους. Το παιδάκι τους, πόσο όμορφο μπορεί να είναι αυτό το παιδί, πραγματικά δεν ξέρω. Ένα κουκλί. Και μάλιστα, Χάρη, άκουσες, θα πάρει και το επίθετο της μαμάς. Αυτό θέλω να πω. Χάρη Στελώνης. Το παιδί. Πω, αυτό θα έλεγα, ναι. Χάρη Στελώνης, πώς θα σου φαίνεται? Συγγνώμη, ο Χάρης θα αλλάξει επίθετο ή το παιδί? Ο Μικρούλης, ο οποίος θα βαφτιστεί με το όνομα Χρήστος, ο Χάρης πρότεινε αντί να είναι ο Χρήστος Χριστόπουλος, να είναι ο Χρήστος Μπραντ. Να πάρει το όνομα δηλαδή της γυναίκας, το επίθετο της γυναίκας. Και το brand είναι brand. Brand, είναι, είναι ωραίο brand. Ωραίο, είναι brand name. Μονοσύλλαβο, είναι εύκολο. Έβηχο. Okay. Πώς θα σου φαινότανε? Πώς μου φαινόταν, τι αγάπη μου? Αυτό που λένε, δηλαδή να παίρνω το δικό μου το επίθετο. Λεώνα, μελωδία. Το δικό μου το έχω καθιερώσει πριν σε γνωρίσω, οπότε δυστυχώς. Δεν το... Πρόσεχε, δεν λέω τώρα γι' αυτό που υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, εννοείται πίσω από το επίθετο σου. Γενικά όμως σου λέω, ο έρωτας και η αγάπη και όλο αυτό θα σε έκανε να πεις ότι. Ή μάλλον τι θα σε έκανε να πεις, θα πάρω το επίθετο? Όχι, 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 τίποτα δεν θα με έκανε. Δεν διαφωνώ, δεν έχω, συγγνώμη. Εμένα, γιατί με έκανε, γιατί μου είπες να πάρω το επίθετο? Γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μας να έχουν, να έχει άλλο επίθετο η μαμά και άλλο επίθετο ο μπαμπάς. Και στην προκειμένη έπρεπε να πάρεις το δικό μου. Τι να κάνουμε τώρα, μη συγχωρείς. Και στην προκειμένη ήθιστε κιόλας, δηλαδή. Εντάξει, μην τα λέω πολύ. Τώρα. Δεν είναι ότι ήρθαμε και ταράξαμε τα νερά. Δηλαδή, δεν ταράξαμε τα νερά. Καλά λέει. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι. Εδώ, ο Χάρης θα ταράζει. Μισό λεπτό. Όχι, έτσι που το δόπεζε και ήταν κάτι παράξενο. Μισό λεπτό. Όχι, όχι. Ρωτάω. Γιατί ισότιμα δεν είναι τα δύο φύλλα. Να πεις ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα παίρνει. Ναι, αλλά αυτό με τα ονόματα είναι παράδοση. Σημασία στη συγκεκριμένη είναι η πρόθεση που είχε. Σωστό. Η πρόθεση, ναι. Το ότι το πρότεινε και το άφησε πάνω στη γυναίκα του. Την υπόθεση τη γυναίκα του. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι. Ένδειξη λατρείας. Ναι, η ένδειξη λατρείας αυτή. Είναι και gentleman. Μπράβο, θε. Μπράβο. Για να σας πω κάτι, δεν το θεωρώ άδικο αυτό με το επίθετα. Ναι, πήγαινε στις κρέμες τώρα. Όμως, αιώνες, τι να κάνω. Ναι, αλλά το θεωρώ από τη στιγμή που τα δύο φύλλα είναι ισότιμα και οι γυναίκες έχουν δικαιώματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη, που κάνεις την αρχή. Αυτό με την ισότητα όμως, άμα το αναλύσουμε, ναι. Θα βρεθείτε σε δύσκολη θέση εμείς σε πολλά θέματα. Θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση. Π.χ. να πηγαίνετε φαντάρι. Για να ξεκινήσω θα από εκεί. Θα ήμασταν οι καλύτερες φαντάρι. Ναι, αλλά δεν βλέπω να πηγαίνετε όμως. Τους ίδιους μας καλεσμένες και οφορούμε, θέλω να σου πω. Εμείς θα ήμασταν οι καλύτερες φανταρίνες ever. Η γυναίκα σε πληροφορώ. Ωραία. Δεν υπάρχει, όταν βάλει κάτι στο μυαλό της. Να ξεκινήσετε λοιπόν ως φεμινίστρες μια νέα σταυροφορία που θα ζητάτε να πάτε φαντάρι. Καλά, λες αυτό, συγγνώμη. Συγγνώμη και πάω οπουδήποτε άλλο μου πείτε. Τυχή, έτσι ένα λέω. Στο σπίτι ποιος κάνει όλες τις δουλειές? Η γυναίκα. Που θα σας πούμε, σηκώστε ένα μπαουλάκι και πηγαίνετε. Οι περισσότεροι 50-50. Οι περισσότεροι 50-50, άλλο που ένοχο εκεί κρύφτηκε πίσω από το χαρτί. Ναι, απλά δεν βλέπω καλά, πρέπει να το φέρω κοντά, να δω το θέμα. Έτσι, μπράβο. Ποιο μαγειρεύει, ποιο γεννάει, ποιο προσέχει. Delivery. Ποιος κάνει έχουμε γυναίκα στο σπίτι που καθαρίζει. Για να μην λέμε και πολλά. Ορίστε. Μιλά, πώ τα κάνει όλα αυτά, ποιο τα